φρέσκα κουλούρια κουλουράς. Ναι, να ανοίξουμε πάμε, κι άλλα. Λοιπόν, ναι. Παιδιά, αφήστε με λίγο, γιατί τα έχω εδώ μαζεμένα. Μία κυρία στα μπουζούκια. Θέλω να δούμε τη σκηνή που αφορά την Μέρη Χρονοπούλου. Έτσι, με το τραγούδι «Είμαι γυναίκα, είμαι γυναίκα του γλέντα». Λοιπόν, θέλω να μας πεις τι δεν ξέρουμε για αυτή τη σκηνή. Να τη βρούμε, μην δείχνετε, εμένα τη Χρονοπούλου δείξτε. Είμαι γυναίκα του γλέντου και δεν υπολογίζω. Έτσι τον βρίσκω τον καιρό, έτσι τον αρμενίζω. Πολύ φρέσκο, πρόσφατο. Προχτές ήμουνα με τη Μέρη στο σπίτι και μιλάγαμε. Ναι. Και της λέω θα βγω στα παιδιά για να πω κάποια backstage του σινεμά. Να μου λέει, θα σου δώσω ένα αποκλειστικό. Και τι είπε? Τι, ότι για αυτή τη σκηνή η Μέρη είχε πιει τουλάχιστον ένα μπουκαλάκι κονιάκ. Α, ήταν δηλαδή, είχε πιει πραγματικά είχε η Μέρη. Είχε πιει πραγματικά για να είναι στο κέφι και στο βλέντι. Γιατί η Μέρη εκεί προερχόταν, παιδιά, από το σοβαρό που λέμε θέατρο, παίζοντας Κάφκα, παίζοντας Πιραντέλο. Και είπε στον Δαλιανίδη, πώς θα βγω εγώ τώρα να κάνω τσιφτετέλη εδώ. Ο κόσμος μου έχει συνηθίσει αλλιώς. Είναι η πρώτη φορά που η Μέρη χορεύει τσιφτετέλη και είναι πια γυναίκα του γλεντιού. Και έτσι μου λέει, μου φέρανε στο γύρισμα μια πορτοκαλάδα, την άδεια σαγοκρυφά. Πήγα και τη γέμισα κονιάκ. Και σιγά σιγά για να παλέψει λίγο της, στο κέφι. Συστολές. Άρα είχε έρθει πραγματικά σε κέφι, δεν το υποδίθηκε. Είχε έρθει σε κέφι γιατί είχε πιει ένα μπουκάλι κονιάκ. Τρίκλιζα, αλλά ο Δαγανίδης μου λέει το έσωσε. Και έχει ακόμα ένα παρασκήνιο, ότι πολλά τα ρούχα αυτά. Ναι, πρέπει να πούμε ότι παιδιά, τα ρούχα αυτά όλα των ταινιών είναι η μόνη πρωταγωνίστρια που δεν τα έχει σπίτι της. Που δεν τα έχει στο βεστιάριο. Τα χάρισε στις drag queens. Στις drag queens. Και στις τραβεστί. Για να μπορούν να κάνουν τα show που κάνουν και να βγάζουν ένα μεροκάματο. Πόσο μπροστά ήταν. Παιδιά, έχω δει μια συνέντευξή της εκείνης της εποχής. Μιλάμε για μια γυναίκα με φινέτσα, μιλούσε. Δηλαδή, εμένα μου θυμίζει τη Μελίνα Μερκούρη στον τρόπο που μιλούσε και εκφραζόταν αξιοπρεπώς. Η Μέρη η Χρονοπούλου είναι λοιπόν, η πιο μορφωμένη Ελληνίδα. Πάμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα. Πάμε στην Μανταλένα, παρακαλώ πολύ, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να δούμε τη σκηνή που η Αλίκη με τον Παπαμιχαήλ πέφτουν στη θάλασσα και η Αλίκη χτυπάει. Να πω κάτι πριν όμως, πριν τη δούμε. Ότι εκείνη την εποχή η Αλίκη με τον Δημήτρη ήταν στα μαχαίρια. Α, δεν ήταν δηλαδή, στα καλά του. Στα γυρίσματα δεν μιλάγανε. Α. Έτσι λοιπόν πηγαίνοντας στο γύρισμα, υπήρχαν μέρες που ήταν καλά και υπήρχαν μέρες που εκείνη του γύριζε την πλάτη. Να δούμε τη σκηνή και μετά να μας πει τι έγινε. Όχι, θα σας πω κάτι. Ότι για τη σκηνή αυτή πρέπει να αγκαλιαστούν, να πέσουν μαζί κατά το σενάριο μέσα στη θάλασσα, βρίζονται ένα τον άλλον και να πέσουν μαζί αγκαλιά. Εκείνη για να μην τον πλησιάσει πολύ και να τον πιάσει αγκαλιά στο πρόσωπο, γυρνάει το κεφάλι γύρω και πέφτοντας χτυπάει το κεφάλι της στη βάρκα. Για να δούμε. Η σκηνή έγινε μια και έξω και δεν ξαναγυρίστηκε ποτέ. Είπατε όλα κάλπι! Τι! Ναι, μωρέ, είσαι ένας αρχιψεύταρος! Μα τι έπαθες! Θα τολμήσεις κιόλας να μου μιλήσεις, αρχικατέρνα ρε! Αρχιέπατε όλα! Μη φωνάζεις, θα μας ακούσει όλο το χωριό! Να μας ακούσουν! Δεν θα είναι λόγια μου, φταίνουν τα έργα σου! Φταίω εγώ, η Ροζίνα! Ναι, όσοι Μαρία, είσαι ασφάλισσα! Θα μεταλλώσεις γι' αυτό που λες! Εδώ κοιτάξτε. Όντως χτύπησε. Το είδατε. Δεν το είχα προσέξει ποτέ. Έκανε πίσω το κεφάλι, έχει δίκιο. Έπαθε διάσηση. Για μια εβδομάδα σταμάτησαν τα γυρίσματα στην Αντίπαρο έπαθε που γινόντουσαν. Και μια εβδομάδα. Ναι. Σταμάτησαν τα γυρίσματα. Η σκηνή δεν ξαναγυρίστηκε. Που σαν όταν την βλέπουμε. Λες ότι έχουν φοβερή σχέση αυτή. Έχουν όχι, φοβερή. Και πέρα δεν έχεις καταλάβει το κανείς χτύπημα. Κανείς δεν βλέπει το χτύπημα. Τώρα που σας το είπα όμως, κοιτάξτε το, κοιτάξτε ναι, το. Ναι. Μπαπ. Τώρα που το βλέπεις, λες πόσο χτύπησε. Και έπαθε διάσηση. Έπαθε διάσηση. Και δεν μιλάγανε εκεί. Ήτανε, δεν θέλανε να κουμπίσουν ένα σωστό. Προφανώς που ο Μιχάλη του κόπηκαν τα πόδια που είχαν διαφωνήσει. Μου το είπε η Αλίκη, μου λέει δεν ήθελα να τον πλησιάσω στο πρόσωπο έτσι. Ναι. Και γύρισε το κεφάλι μου πίσω για να μην πολυπλησιάσει. Απίστευτο. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Λαμπρούκος Μπαλαντέρ με τον πολυαγαπημένο Λάμπρο Κωνσταντάρα. Θα δούμε μια σκηνή που συνομιλεί με την Μάρο Κοντού στο αυτοκίνητο για να τη δούμε και να μα πει μετά τα παραλυπόμενα από την ταινία αυτή. Ναι. Μπλέξαμε άσχημα. Το θέλεις το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών. Μα με είπες χαρτοκλέφτη. Δεν ήσουνα. Εσύ δεν ήσουνα. Εγώ είχα τους λόγους. Ποιους λόγους, δεν κατάλαβα. Βρε, άστα τώρα που σου λέω, άστα να πάνε στον διάολο. Μα με μαδούσες. Πρέπει να μου πεις γιατί. Ήθελα να σε εκδικηθώ. Μα γιατί. Τι σου έκανα, πες μου.
Εσύ τα έκανες όλα. Εσύ με έβαζες στα χαρτιά, εσύ με έβαλες να κερδίζω, εσύ με έκλεψες και όλα αυτά για να με εκδικηθείς. Για ποιο πράγμα. Εγώ φκοράς είμαι έτοιμος να σου καλέσω να φάμε ένα βράδυ οπωσδήποτε μαζί. Έχει ένα θέμα μικρό στην ομιλία του εδώ, λοιπόν, ο Λάβρος. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε, σας το είχα πει εγώ. Τι είναι όμως. Ναι, μην τα προδίδεις. Τι είναι αυτό. Θα πάρω τα χαρτιά σου. Εδώ είναι η τελευταία ταινία του Λάμπρου Κωνσταντάρα, ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ. Ήδη έχει περάσει ένα εγκεφαλικό και του έχει αφήσει ένα πρόβλημα στην ομιλία. Δηλαδή, στην καθημερινότητά του μιλούσε δυσλεκτικά ή μπορώ να πω κομπιαστά. Δηλαδή έλεγε τι κάνεις, φέι. Είσαι καλά. Α, είχε τέτοιο θέμα. Είχε τέτοιο θέμα. Οπότε, πηγαίνοντας στο γύρισμα, λέει στην Κοντού, τι κάνεις, ψηλή. Λέει, Κοντού, τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά. Πώς θα κάνουμε τη σκηνή. Θα εκτεθεί ο άνθρωπος. Όμως της κάνανε νόημα ο Καραγιάννης ότι κοίτα να δεις και ο γιος του Κωνσταντάρα που ήταν μαζί, ας το πάμε. Γιατί ήθελε πάρα πολύ να παίξει ξανά στον κινηματογράφο. Γι' αυτό και έγινε αυτή η ταινία περισσότερο. Γι' αυτό έγινε αυτή η ταινία. Ναι. Είπε ότι αν δεν παίξω στον κινηματογράφο, εγώ θα πεθάνω. Ναι. Και, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, όταν έπαιζε, δεν είχε αυτή όταν έπαιζε, λοιπόν, ξεκίνησε, παιδιά, το γύρισμα και ήταν σαν να μην είχε τίποτα. Πόσα χρόνια πριν φύγει γυρίστηκε αυτή η ταινία. Νομίζω 2-3 χρόνια και πριν. Και μόλις σταματούσε το γύρισμα, μόλις ξεκίνησε πάλι ξανά το κεκέδισμα. Μόλις έκανε το γύρισμα όμως, ως διαμαγείας, η δύναμη ναι, που λέμε. Μια αποθεραπεία. Ναι, μετά έπαθε κι άλλο εγκεφαλικό. Οπότε ήταν, αλλά ήταν η τελευταία του ταινία που εδώ είχε αυτό το πρόβλημα. Ορατό της μηδέν. Με τον σπουδαίο Νίκο Κούργουλο, έχουμε τη σκηνή με το όχι άλλο καρβουνό. Ναι, να πω κάτι εγώ πριν τη σκηνή, ναι, για να είμαστε λίγο, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι γίνεται. Σε αυτή την ταινία ο Κούρκουλος είναι απίστευτα φορτισμένος. Γιατί? Σε όλα τα γυρίσματα. Γιατί το σενάριο το παρήγγειλε στον Φόσκολο να γράψει. Το σενάριο μιλάει για ένα ναυάγιο και εκείνος είναι ο μόνος που έχει διασωθεί από το ναυάγιο. Ναι. Από ένα ναυάγιο στημένο στην ουσία, λόγω καταλαβαίνετε των εταιριών και τα λεφτά. Ο Κούρκουλος είχε χάσει σε ναυάγιο τον αγαπημένο του αδελφό, τον Σπύρο, έξω από τη Βενεζουέλα. Δεν βρέθηκε ποτέ και ήταν το μεγάλο αγκάθι και η πληγή της ζωής του. Το 1952, μάλιστα, είχε πει, γιατί είχα διαβάσει συνεντεύξεις, είχα κάνει αφιέρωμα για τον Νίκο Κούρκουλο παλιότερα. Mm-hmm. Είχε πει ότι ο καπετάνιος με άλλα 3 ή 4 άτομα είχαν μπει σε σωσίβια λέμβο, είχαν φύγει Μπράβο. Από το ναυάγιο. Βρέθηκε όμως μόνο ο καπετάνιος νεκρός πάνω στη βάρκα. Με μία σφαίρα. Άρα λοιπόν έπεσε φορτισμένος γιατί είχε τον πόνο του αδελφού του, του χαμένου αδελφού από ναυάγιο. Και είπε, με μία σφαίρα βρέθηκε ο καπετάνιος και εκείνος σκοτωμένος, κάποιος τον σκότωσε στην παραλία. Ο αδελφός του δεν βρέθηκε όμως ποτέ. Αυτό ήταν μια πληγή για τον Κούρκουλο και παίζοντας αυτήν την ταινία έλεγε πάντα πως συνεντεύξεις του πως ήμουν απίστευτα φορτισμένος, ιδιαίτερα σε αυτή τη σκηνή που μιλάει για που λέει όχι άλλο κάρβουνο. Στη λαμαρίνα που έκαιγε, στους καυτούς αγμούς που το μεράχυναν λάβα, πάνω στο καζάνι που άρχισε να τρίσει και να τρατάζεται. Τα λατήρια κόλλησαν, δεν ανοίγουν. Ο ατμός δεν μπορεί να ξεφύγει! Τι κάνετε, μωρέ! Σταματήστε το κάρβουνο! Όχι άλλο κάρβουνο! Ένα πολύ καλό ηθοποιός ο Κούρκουλος. Λοιπόν, πάμε τώρα στην υπολοχαγό Νατάσα. Έχουμε τα βασανιστήρια της Αλίκης στη φυλακή. Εδώ είναι λίγο γιατί αστείο. Γιατί γελάτε. Γιατί γελάτε, είναι λίγο, εδώ είναι λίγο αστείο, παιδιά. Αλλά αυτά μου τα είχε πει ο Νίκος ο Φόσκολος όταν έγραψα τη βιογραφία του. Δεν μου το είχε πει η Αλίκη. Πρώτα απ' όλα, θα το δούμε πρώτα, τίτλος... Θα πρώτα. Όχι, θα να σας πω. Για να το δούμε και να έχει μια σημασία παραπάνω. Πάρω τα χαρτιά. Εδώ λοιπόν, όταν συναντήθηκαν, πρώτα απ' όλα ο Φόσκολος δεν ήθελε να κάνει ταινία με την Αλίκη, γιατί η Αλίκη ήταν γνωστό ότι είχε άποψη στο σενάριο, στον τρόπο που γύριζαν, στα κοντινά, στα μακρινά, σε όλα. Οπότε είπε ο Φόσκολος, για να κάνω εγώ ταινία με τη Βουγιουκλάκη, πρέπει εγώ να κάνω αυτό που θέλω. Ναι. Και έτσι είπε η Αλίκη, βεβαίως αφήνομαι στα χέρια σου. Το μόνο ο τίτλος δεν της άρεσε, ο τίτλος ήταν «Υπολοχαγός Ναυσικά». Και εκείνη ζήτησε να γίνει υπολοχαγός Νατάσα. Γιατί δεν της άρεσε το Ναυσικά. Δεν της άρεσε το Ναυσικά, της άρεσε το Νατάσα. Και της λέει «Ο Φόσκος θα σου κάνω το χαρτίρι και θα στο βάλω». Έρχεται λοιπόν η στιγμή του γυρίσματος που η Αλίκη θα πάει στο γύρισμα για να κάνει αυτή τη σκηνή. Της είπα, Αλίκη μου, θα φέρεις ένα απλό φόρεμα, ό,τι πιο απλό έχεις. Ναι, ένα τσίτι λέει, που λέμε. Εντάξει, ένα τσίτι. Κοιτάξτε, της πάει, του πάει μάλλον την άλλη μέρα με ένα απλό φόρεμα μεν, αλλά ολομέταξο δε. Ακριβό δηλαδή. Ακριβό, ολομέταξο.
Λέει, Αλίκη μου, να σου πω, αυτό δεν είναι απλό φόρεμα, λέει, είναι απλό. Απλό είναι, αλλά είναι μεταξωτό. Και η κάμερα καταγράφει το αν είναι μεταξωτό, αν είναι μάλινο, το οτιδήποτε. Αλλά δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να γυρίσουμε τη σκηνή. Παιδιά, δέστε την. Τη δένουνε κανονικά, ναι, και πάει ο φόσκολος με ένα ψαλίδι. Τη σκόβει το φόρεμα, παίρνει και λάσπες από κάτω από τους πάγους, από τα νερά που ήταν, και την κάνει χάλια. Η Αλίκη λοιπόν άρχισε να κλαίει γοερά. Όχι το φόρεμα, μου το μεταξωτό μου φόρεμα. Και εκείνος λέει, πάμε κάμερα, παιδιά, τώρα που κλαίει η Αλίκη, κάμερα. Δεν έκλαιγε για τα βασανιστήρια, έκλαιγε για το φόρεμα. Περισσότερο, ναι. Αυτή ποια είναι, τη γνωρίζεις? Σου είπα, πάψε να δες ψέματα, τα ξέρουν όλα. Είσαι η Νατάσα Αρσένη, τραγουδίστρια, καταστήσεις σε 2 χρόνια. Δεν είμαι αυτή. Είπες. Ίσως δεν της μοιάζω, αλλά δεν είμαι αυτή. Όχι, αλλά ψέματα. Παρατάτε με, ησυχία, ακούτε. Είμαι αυτή που γράφει ταυτότητά μου, η Δήμητρα Αρμάγου. Φύγετε τώρα από μπροστά μου, αφήστε με να πεθάνω, ησυχία. Να πεθάνω ίσως και με σκισμένο το μεταξωτό μου φόρεμα. Είναι, πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ καλή εδώ η Αλίκη. Ταινία, Μάκη, που κράτησε για 30 χρόνια το ρεκόρ εισιτηρίων στο σινεμά. 750.000 εισιτήρια από το 1970 μέχρι το 1966. Πάμε και λίγο σε ένα-δυο εξώφυλλα που έχεις δώσει με τα Πάσχα των επωνύμων. Έχουμε Πάσχα της Αλίκης Βουγιουκλάκη εδώ στο Ρομάτζο. Και για πρέπει να πω πως αύριο κυκλοφορεί το OK, που εγώ συνεργάζομαι από εδώ και πέρα, ναι, με το OK. Μια φορά το μήνα θα δίνω ένα κομμάτι, ένα αφιέρωμα σε κάποιον από τους παλιούς. Τώρα λοιπόν, αυτή αύριο κυκλοφορεί ένα τεύχος που έχει μέσα τα Πάσχα, τα αγαπημένα Πάσχα των ηθοποιών του 60, με τα εξώφυλλα των ηθοποιών του 60. Βέβαια δεν είναι μόνο η Αλίκη, είναι πάρα πολύ. Αλλά η Αλίκη ήταν η μόνη, η πρώτη μάλλον. Κουνέλος είναι αυτό, σαν του Πατούλη. Αυτό είναι κουνελάκι, ναι, στη βεράντα του σπιτιού της. Η Αλίκη ήταν η πρώτη που καθιέρωσε τα γιορτινά εξώφυλλα. Δεν υπήρχε γιορτή Χριστούγεννα Πάσχα που η Αλίκη δεν θα ήταν εξώφυλλο στα περιοδικά. Μάλιστα. Εκείνη λοιπόν ήταν η ιδέα της. Με τα κουνελάκια. Εδώ με είναι με το Γιαννάκη, το Μιχαήλ, το γιο της. Εδώ είναι με το Γιάννη. Αλίκη και Γιαννάκη. Το πρώτο Πάσχα. Ο Γιάννης ενός χρόνου εδώ. Ο Βυσβουρό μου, Αλίκη Ξανθό. Εδώ. Αλίκη Δημήτρης. Αλίκη Δημήτρης. Και γιατί στα εδώ, Δημήτρης, ε. Ναι, Πάσχα στη Θεσσαλονίκη. Με λουλούδια, αλφα, δέλτα, ε. Εδώ είναι σφαγμένοι ή όχι το κάνουν? Όχι. Εδώ ήταν ακόμη καλά. Ήταν όλα τα ξέρουμε. Αυτά τα αρνάκια και αυτά τα κοτοπουλάκια. Ναι. Ήταν οι ιδέες της Αλίκης. Εδώ είναι παρασκήνιο από την ταινία Το κοριδάκι της Δεσποινίδας, ναι, που τσουγκρίζουν αυγά, έτυχε να είναι το γύρισμα και τσουγκρίζαν αυγά και τους κάνανε εξώφυλλο. Η Καρέζη επίσης. Πολύ ωραία. Ναι. Αλλά έχει και πάρα πολλά άλλα εξώφυλλα. Η πρώτη που έκανε τις θεματικές αυτές για τα Χριστούγεννα. Ήταν η Αλίκη, ήταν πόσο η Αλίκη μπροστά ήταν το μυαλό του. Το 59, εκείνη μέσα στο δωμάτιο του σπιτιού της φώναξε τους φωτογράφους και έλεγε, παιδιά, εδώ με ένα κοτοπουλάκι, με ένα αρνάκι, να, θα με το πάρετε. Το αρνάκι, το ζωντανό εδώ. Και έτσι... Ζωντανό δεν είναι το αρνάκι. Ζωντανό. Ναι. Μάλιστα. Και με τις κούκλες. Παιδιά, η Αλίκη ήταν εκείνη που καθιέρωσε το Star System στην Ελλάδα. Σωστό. Η πρώτη που τραγούδησε στο σινεμά. Έγινε μόδα. Η πρώτη που έμπαινε τα εξώφυλλα, τα γιορτινά και πούλαγαν πάρα πολύ τα περιοδικά. Εκείνη καθιέρωσε πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Γι' αυτό νομίζω Star. Το κενό της ότι είναι... Δεν μπορώ να πω ότι λένε κάποιους ότι είναι αναντικατάστατη. Η Αλίκη είναι αναντικατάστατη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάκη. Καλό Πάσχα.